Δεν γίνεται να συζητάμε τα δικά μου τα αρχαία κείμενα, να αντέχετε θάψη για να κρύβετε την αλήθεια. Την αλήθεια μπορείτε να την κρύβετε. Επιμέλως, κάποια στιγμή θα εμφανιστεί. Να την καταστρέψετε δεν μπορείτε. Ωστόσο, μέσα από το που κρύβετε την αλήθεια, παραφράζετε τα πάντα. Μην τα παραφράζετε. Ήρθε η ώρα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το περιβάλλον τώρα, να εμφανιστούν οι αλήθειες, να μπούμε σε ένα γνώθησε αυτό. Ποιοι είμαστε, πού πάμε, τι κάνουμε. Δεν γίνεται λοιπόν συνέχεια η Ευρώπη. Δεν τους δίνουμε το δικαίωμα να μας βρίζουν, να σε λένε τεμπέλη, να σε λένε ανόητο και χίλια άδεια υποκοριστικά. Όχι, αυτό πρέπει να σταματήσει. Με μια πολύ δυνατή φωνή η Ευρώπη θα βρει και αυτή τα πατήματά της. Που σήμερα σέχτες, είτε σκοτεινές, είτε φανερές, είτε κρυφές, διοικούν μια Ευρώπη και δεν είναι εκλεγμένες. Αυτό πραγματικά με ξεπερνάει. Σε ανθρώπους που οι φωνές πυκνώνουν, άμα το θέλετε, υπάρχουν Άγγλοι ευρωβουλευτές, Γερμανοί, άμα το θέλετε, που είχαν διατελέσει και υπουργοί, να μιλάνε για τα ωφέλη της Ελλάδος, αλλά οι Έλληνες ευρωβουλευτές μέχρι τώρα να μην μιλάνε καθόλου. Αντιθέτως, να είναι και απέναντι στη θέση για τα ωφέλη της χώρας μου. Αυτό πραγματικά πρέπει να το σκεφτούμε. Είναι τραγικό.